Πιθανότατα θα χρειαστώ λιγότερο χρόνο από τα 10 λεπτά που μου δώσατε και πρέπει να πω ότι είμαι απογοητευμένος που η παρουσία της αξιωματικής αντιπολίτευσης είναι τόσο ισχνή. Με αφορμή την κατάθεση των δύο πολύ σημαντικών νόμων της ασφαλιστικής μεταρρύθμισης και της μεταρρύθμισης της φορολογίας εισοδήματος, θα ήθελα να κάνω μια γενικότερη αναφορά στο πλαίσιο της δημοσιονομικής, της μακροοικονομικής πολιτικής της κυβέρνησης, όχι μόνο για το 2016 αλλά και για τα επόμενα χρόνια. Και γι' αυτό θα ήθελα η αξιωματική αντιπολίτευση να είναι εδώ να ακούσει. Θέλω λοιπόν να θυμίσω ότι η προτεραιότητα της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ παραμένει ο απεγκλωβισμός της ελληνικής οικονομίας από την Επιτροπή των Διεθνών Οργανισμών, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, το συντομότερο δυνατό, η ανάκτηση βαθμών ελευθερίας στη χάραξη οικονομικής πολιτικής και εν τέλει η εθνική κυριαρχία. Ο στόχος αυτός προϋποθέτει τη δυνατότητα της χώρας να δανείζεται ελεύθερα και με χαμηλά επιτόκια στις διεθνείς αγορές. Και προϋπόθεση για την επίτευξη του στόχου αυτού είναι η αποκατάσταση της αξιοπιστίας του ελληνικού χρέους, των ελληνικών χρεογράφων, αλλά και γενικότερα της δημοσιονομικής πολιτικής και η εμπέδωση εμπιστοσύνης στις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας. Και οι δύο προϋποθέσεις συνεπάγονται θετικά πρωτογενή ισοζύγια, συνεπάγονται αν θέλετε μικρούς πλεονασματικούς προϋπολογισμούς για τα επόμενα χρόνια. Αλλά ακόμα και αν δεν υπήρχε αυτή η υποχρέωση, ακόμα και αν δεν υπήρχε αυτή η δέσμευση από την πλευρά της κυβέρνησης να απεγκλωβίσει την ελληνική οικονομία από την Επιτροπή, η χώρα δεν θα μπορούσε παρά να παράγει θετικά πρωτογενή πλεονέσματα, πολύ απλά γιατί δεν μπορεί να δανειστεί. Τα δύο νομοσχέδια λοιπόν, τα δύο σχέδια νόμου που έχουν κατατεθεί, και το ασφαλιστικό και το νομοσχέδιο για τη μεταρρύθμιση στη φορολογία εισοδήματος, υπηρετούν το στόχο των μικρών, ρεαλιστικών, πρωτογενών πλεονασμάτων για το 2016 αλλά και για τα επόμενα χρόνια. Δεύτερον, προτεραιότητα όμως της κυβέρνησης δεν είναι απλά ο απεγκλωβισμός της ελληνικής οικονομίας από την Επιτροπή, ένας στόχος ιδιαίτερα σημαντικός, ούτε απλώς η οικονομική ανάκαμψη μετά από μία πενταετία βαθιάς ύφεσης. Προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι η αποκατάσταση της σταθερότητας με τρόπο κοινωνικά δίκαιο. Θα ήθελα εδώ να σταθώ ιδιαίτερα στη μεταρρύθμιση της φορολογίας εισοδήματος και να τονίσω τρία σημεία. Το πρώτο σημείο είναι ότι η μεγάλη πλειοψηφία των ελεύθερων επαγγελματιών θα πληρώνουν πολύ λιγότερο φόρο από ό,τι πλήρωναν μέχρι σήμερα. Η μεγάλη πλειοψηφία του αγροτικού πληθυσμού δεν θα πληρώνει φόρο σε αντίθεση με ό,τι ισχύει σήμερα. Και η μεγάλη πλειοψηφία, και εδώ περιλαμβάνω και τα μεσαία στρώματα που σήκωσαν ένα μεγάλο βάρος της δημοσιονομικής προσαρμογής την τελευταία πενταετία, θα πληρώνει ελάχιστα ή λιγότερο από ό,τι πλήρωνε μέχρι τώρα. Πρόκειται λοιπόν για μια φορολογική μεταρρύθμιση που συνδυάζει την καλύτερη δημοσιονομική απόδοση κατά 1,8 δις σε ετήσια βάση, την κοινωνική δικαιοσύνη και την αποτελεσματικότητα καταπολεμώντας τη φοροδιαφυγή. Τρίτον, η μακροοικονομική της πολιτικής της κυβέρνησης στηρίζεται σε μία, παρά τις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης, σε μία ιδιαίτερα ήπια δημοσιονομική πολιτική. Τα φορολογικά μέτρα που νομοθετούμε τώρα, και σε αυτά περιλαμβάνω και το ασφαλιστικό, έχουν ορίζοντα τριετίας. Νομοθετούνται τώρα και θα εφαρμοστούν σταδιακά σε βάθος τριετίας. Αν λοιπόν υπολογίστε αναλογικά την ετήσια επιβάρυνση των δημοσιονομικών αυτών μέτρων για κάθε νοικοκυριό, η επιβάρυνση αυτή είναι σημαντικά μικρότερη από την επιβάρυνση που γνώρισε η ελληνική οικονομία την τελευταία πενταετία.
Να πω δύο λόγια πάνω στην, στο επιχείρημα της αντιπολίτευσης ότι το 2014 ήταν μια χρονιά ιδιαίτερη επιτυχή στο success story της, της αξιωματικής αντιπολίτευσης και να πω πού θα βρισκόταν η ελληνική οικονομία το 2016 αλλά και τα δημόσια οικονομικά της χώρας το 2016 κάτω από τον, στο πλαίσιο, αν θέλετε, του προγράμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Πράγματι, δεν μπορούμε να αρνηθούμε ότι το 2014 γνώρισε θετικούς ρυθμούς μεγέθυνσης. Οι ρυθμοί μεγέθυνσης ήταν 0,75% σε ετήσια βάση. Πρώτον, ο ρυθμός μεγέθυνσης που χρειάζεται, και αυτό η αξιωματική αντιπολίτευση πρέπει να το γνωρίζει καλά, που χρειάζεται για να ανακάμψει μια οικονομία με παραγωγικό κενό, αν θέλετε, σε τόσο μεγάλη ύφεση όσο η ελληνική οικονομία το 2014, είναι μεγαλύτερο του 2%. Ένας ρυθμός μεγέθυνσης 0,75% είναι ιδιαίτερα ανεμικός, ιδιαίτερα ασθενής και δεν οδηγεί σε έξοδο από την ύφεση. Οδηγεί σε βάθεμα της ύφεσης. Εγώ στη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης δεν θα ήμουν υπερήφανος για το 0,75% του 2014. Δεύτερον, το 2014 η αξιωματική αντιπολίτευση πέτυχε πρωτογενές πλεώνασμα της τάξης του 0,2%. Εμείς το 2015 πετύχαμε πλεώνασμα 0,9%, 0,7% παρά την επιβράδυνση της οικονομίας. Δεν θα σταθώ σε αυτό. Το 2015, στόχος πρωτογενούς πλεονάσματος με βάση το πρόγραμμα, το πλαίσιο μακροοικονομικής πολιτικής της αξιωματικής αντιπολίτευσης ήταν το 3%. 0,2 το 2014, πραγματικό αποτέλεσμα, 3% στόχος το 2015. Ακόμα και αν υποθέσουμε ότι η οικονομία το 2015 θα πήγαινε όσο καλά προέβλεπε η Νέα Δημοκρατία το 2014, δηλαδή είχε ρυθμό μεγέθυνσης 2,8%, ακόμα και στην περίπτωση αυτή, το πρωτογενές πλεώνασμα του 2015 αυθόρμητα, με αυτό που οι οικονομολόγοι λένε tax buoyancy, θα έπιανε το 0,7%. Υπάρχει λοιπόν ένα υπόλοιπο 2,3% του ΑΕΠ, δηλαδή κοντά στα 4 δις, που η Νέα Δημοκρατία, προκειμένου να πιάσει το στόχο του 3% που είχε συμφωνήσει, θα το έκανε μέτρα, θα το έκανε νέα δημοσιονομικά μέτρα. 4 δις μόνο για το 2015 και τα δημοσιονομικά μέτρα που περνάμε τώρα είναι 5,4 δις για την επόμενη τριετία. Σημείο 4. Η Νέα Δημοκρατία ισχυρίζεται ότι αν ήταν αυτή η κυβέρνηση, όταν η ίδια γίνει κυβέρνηση, όπως περιμένει, το πρώτο πράγμα που θα κάνει θα είναι να μειώσει την φορολογία. Κανείς δεν διαφωνεί ότι τα φορολογικά βάρη είναι ιδιαίτερα υψηλά και για τα νοικοκυριά και για τις επιχειρήσεις. Δεν μας λέει όμως η Νέα Δημοκρατία, μειώνοντας τη φορολογία, τι θα κάνει. Θα παράγει ελλείμματα ή θα αποδομήσει περαιτέρω το κοινωνικό κράτος από ό,τι έκανε την τελευταία πενταετία, την πενταετία 2010-2015. Η εθνική λογιστική είναι ιδιαίτερα αυστηρή. Όταν μειώνεις φόρους, είτε μειώνεις περαιτέρω το κοινωνικό κράτος με τις συνέπειες που αυτό έχει, είτε παράγεις ελλείμματα, οδηγείς την οικονομία πίσω, χάνεις αξιοπιστία και παραμένεις σε επιτροπία. Είναι ένα ερώτημα που η Νέα Δημοκρατία δεν έχει απαντήσει και πρέπει να απαντήσει. Κλείνοντας, θα ήθελα να πω το εξής. Υπάρχει αυτό που λένε, θα αποδώσω, αυτό που λένε οι Βρετανοί ως καθαρό γαλάζιο νερό, τη βαθιά διαφορά ανάμεσα στη δικιά μας κυβέρνηση, την κυβέρνηση της αριστεράς και τη Νέα Δημοκρατία, στη δυτική παράταξη από την άλλη, θα την αποδώσω σε τρία βασικά σημεία. Το πρώτο σημείο είναι ότι η δικιά μας προσπάθεια οικονομικής ανόρθωσης της χώρας γίνεται με τρόπο κοινωνικά δίκαιο. Το δεύτερο σημείο είναι ότι γίνεται με ρεαλιστικούς στόχους πρωτογενούς πλεονάσματος και με πολύ υπιότερη δημοσιονομική πολιτική. Η τρίτη μεγάλη διαφορά είναι η εξής. Τα ωφέλη της οικονομικής ανάκαμψης των ετών 16
από το δεύτερο εξάμηνο του 16 και 17-18, η Νέα Δημοκρατία θα τα κάνει φοροαπαλλαγές, αποδομώντας το κοινωνικό κράτος. Εμείς θα τα κάνουμε κυρίως, θα τα επενδύσουμε κυρίως στην ανασυγκρότηση, την επαναθεμελίωση του κοινωνικού κράτους, για να βγει η χώρα από την οικονομική κρίση όρθια και με κοινωνικά δίκαιο τρόπο. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε.